Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Γιώργο Λαμπρούλη, βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Κύριε Λαμπρούλη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα και στο σταθμό σας, καλησπέρα και στους ακροατές. Να είστε καλά. Τι γίνεται εκεί στη Λάρισα, πώς πάνε, βγήκαν οι αγρότες στο δρόμο μετά από πολύ καιρό? Κοιτάξτε, αυτού του τύπου της κινητοποίησης μπορεί να είναι καιρός όπως λέτε, αλλά έχουν προηγηθεί για να φτάσουν σε αυτό το σημείο, όχι μόνο στη Λάρισα, τον μπλόκο της Νίκαιας εν προκειμένου, αλλά και στην υπόλοιπη Θεσσαλία, αλλά και νομίζω και πανελλαδικά. Η εικόνα την έχετε κι εσείς, ότι βιοπαλαιστές αγρότες, κτηνοτρόφοι, βγαίνουν με τα τρακτέρ στους δρόμους, στείλουν μπλόκα κατά περιοχές. Αποκτά πιο μαζικά χαρακτηριστικά αυτές τις μέρες. Οι κινητοποιήσεις αποκτούν λοιπόν πιο μαζικά χαρακτηριστικά, διεκδικώντας το δικαίωμα στην επιβίωση. Αυτό είναι και το σύνθημα των αγροτών, και όχι μόνο στη Λάρισα, πανελλαδικά. Ναι, αλλά από την άλλη πλευρά, μου επιτρέπετε, βγαίνει η κυβέρνηση και λέει: ρε παιδιά, εγώ σας έδωσα, σας μειώνω ΦΠΑ, σας ενισχύω, σας έχω δώσει, σας έχω στηρίξει. Κοιτάξτε, όλο αυτό το διάστημα. Μιλάτε για τα 7 μέτρα, για τα 7 μέτρα που εξήγηλε ο πρώην. Έτσι ακριβώς, ο πρώην. Γεωργίας, ο πρώην πλέον. Κοιτάξτε, οι ίδιοι αγρότες δώσαν την απάντηση και τη δίνουν στο ερώτημα αυτό. Ότι στην πλειοψηφία τους όλα αυτά τα μέτρα είναι επανάληψη ούτως ή άλλως εξαγγελιών, θυμάστε πολύ καλά, στα τέλη του 2021, Νοέμβρη-Δεκέμβρη δηλαδή, τα οποία και οι ίδιοι αγρότες τα ονομάζουν ψίχουλα κοροϊδίας. Γιατί όχι μόνο δεν ανταποκρίνονται στα συγκεκριμένα αιτήματα που προβάλλουν οι αγρότες και φυσικά δεν έρχονται να λύσουν κανένα από τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, αλλά δεν προσφέρουν καμία, όπως λένε και οι ίδιοι, καμία έστω καν, να το πω έτσι, μικρή ανακούφιση. Τα τεράστια προβλήματα που έχουν. Και αυτό που έχει αξία, κύριε Μπαρδούνη, να πούμε, είναι το τι βγάζει τους αγρότες στον δρόμο. Αυτά ακριβώς τα αιτήματα που βάζουν, τα συγκεκριμένα. Τι ζητούν οι αγρότες, ή μάλλον τι είναι αυτό που τους ανάγκασε και βγήκανε και βγαίνουν στους δρόμους, στα μπλόκα κατ' επέκταση. Το υψηλό κόστος παραγωγής, νούμερο ένα. Με το ακριβό πετρέλαιο, τις απανωτές αυξήσεις στην τιμή του ρεύματος, αν βάλετε μέσα και τη ρήτρα αναπροσαρμογής, τις αυξήσεις στις ζωοτροφές, τα λιπάσματα, στα αγροτικά μέσα και τα εφόδια. Όλα ένα πακέτο λοιπόν θεμάτων, ζητημάτων, τα οποία οδηγούν τον αγρότη όχι μόνο να μην έχει ικανοποιητικό εισόδημα, αλλά να μην μπορεί να καλύψει τα έξοδά του. Και αυτή την εικόνα την έχουμε και από τις περιοδίες και από τις επαφές με τους αγρότες όλο το προηγούμενο διάστημα και προσωπικά, αλλά και το κόμμα μας στη Θεσσαλία και όχι μόνο στη Θεσσαλία, πανελλαδικά. Το δεύτερο που βάζουν, προστασία, αυτό που βιώνει ο λαός μας, το σύνολό του, και βιώνουν και οι αγρότες ό,τι αφορά την παραγωγή τους, τα χωράφια τους, τη γη τους, τα σπίτια τους, είναι ποιο? Το ότι μένουν απροστάτευτοι από φυσικές καταστροφές και αβοήθητοι. Και εδώ αυτά που βάζουν, ειδικά αν θέλετε για τη Θεσσαλία, που έχω και μια πιο πλήρη εικόνα, χωρίς να μελώ τις άλλες περιοχές, έτσι, είναι ποιο? Η έλλειψη εγκυβολιτευτικών και αντιπλημμυρικών έργων, που κάθε τόσο με μια βροχή, και δεν μιλάμε για τα ακραία φαινόμενα, για μια απλή βροχή, κάθε χρόνο συμβαίνει αυτό, πνίγονται περιοχές και σοδιές και σπίτια από τα νερά. Ένα. Δεύτερον, ο ΕΛΓΑ. Το ότι ο κανονισμός του ΕΛΓΑ δεν αναγνωρίζει και δεν αποζημιώνει το σύνολο των καταστροφών και δίνει κάποια ψίχουλα, τα οποία και αυτά με καθυστέρηση. Και παράλληλα, τα προϊόντα που παράγουν οι αγρότες, οι τιμές μάλλον των προϊόντων τους, αυτό είναι το τρίτο και βασικό που βάζουν, την εγγύηση από το κράτος, μιας τιμής στα προϊόντα που να τους εξασφαλίσει ένα επαρκές εισόδημα για να μπορέσουν να ζήσουν αυτοί και τα παιδιά τους, οι οικογένειές τους, αλλά και να μπορέσουν να ξανακαλλιεργήσουν την επόμενη καλλιεργητική περίοδο. Αλλά αυτά τα προϊόντα, η τιμή αν θέλετε των προϊόντων, για παράδειγμα. Ναι, αλλά αυτά τα προϊόντα κρύβηναν γιατί είναι ακριβά σε όλη την Ευρώπη όμως, κύριε Λαμπρούλη. Αφήστε την Ευρώπη. Πώς διαμορφώνεται εδώ η τιμή στην Ελλάδα? Ποιοι τη διαμορφώνουν? Βιομηχανοί και μεγαλέμποροι, οι οποίοι διαμορφώνουν τις τιμές των προϊόντων σύμφωνα με κριτήριο, και με κριτήριο μάλλον ποιο, το κέρδος τους.
Και μάλιστα πολλές φορές έχουμε πάμπολα τέτοια παραδείγματα. Λογικό όμως δεν είναι μια. Την παραγωγή σε τιμές κάτω του κόστου. Με συγχωρείτε. Λογικό δεν είναι μια επιχείρηση να προσδιορίζει τις τιμές με βάση το κέρδος. Αλλιώς δεν θα ήταν η ιδιωτική επιχείρηση. Αλήθεια, τότε οι αγρότες να μην παράξουν. Μα και αυτοί θα πρέπει να έχουν κέρδος για να επιβιώσουν. Να πεθάνουν οι αγρότες. Να, συγκεκριμένα μέτρα. Έχουν συγκεκριμένα ζητήματα που βάζουν στην κυβέρνηση. Ένα, δύο, τρία. Αυτά που σας είπα προηγουμένως. Γιατί δεν τα υλοποιούν? Γιατί, για παράδειγμα, η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ αξιωματική αντιπολίτευση, πριν από δύο μήνες, πριν από έξι μήνες, αν θέλετε και στις αρχές της προηγούμενης χρονιάς, δεν δέχτηκαν, δεν αποδέχτηκαν και απέρριψαν φυσικά την τροπολογία, την επανακαταθέσαμε σε αυτές τις περιόδους που σας ανέφερα, τις τροπολογίες του Κομμουνιστικού Κόμματος που αφορούσαν ακριβώς αυτά τα αιτήματα. Έτσι. Για κατάργηση ΦΠΑ, για μείωση της τιμής, για κατάργηση του φόρου ειδικής κατανάλωσης και όλα αυτά τα μέτρα που προτείναμε μέσω της τροπολογίας. Γιατί δεν το κάνουμε? Μάλιστα. Πείτε μου το εξής. Η ακρίβεια βέβαια δεν πλήττει μόνο τους αγρότες, πλήττει και τους υπόλοιπους πολίτες. Φυσικά. Και να σας πω κάτι, για να το συνδυάσουμε με την πρώτη κύκλο της κουβέντας που κάνουμε για τους αγρότες, τις κινητοποιήσεις, τα αιτήματά τους κλπ. Ο αγώνας επιβίωσης που δίνουν οι επιβαλλεστές αγρότες δεν αφορά μόνο τους αγρότες. Ακριβώς αυτό θέλω να το συνδέσω με αυτό που μόλις μου είπατε. Αφορά άμεσα όλους τους εργαζόμενους και όλο το λαό. Γιατί αυτά ακριβώς τα προϊόντα τα οποία παράγουν οι αγρότες, το ράφι να το πω έτσι, είναι έρχονται ως πανάκριβα προϊόντα, τα οποία και οι ίδιοι αγρότες ως καταναλωτές, ένα μέρος αυτών, αλλά κυρίως η πλειοψηφία του λαού μας, δεν μπορεί πολλά να αγοράσει ή έχουν εκτοξευθεί οι τιμές τους σε τέτοια επίπεδα που γνωρίζετε πολύ καλά τι συμβαίνει με το καλάδι της νοικοκυράς. Μάλιστα. Πείτε μου κάτι. Σήμερα ο κύριος Κρέκας ανακοίνωσε κάποια μέτρα στήριξης, ότι θα δώσουν κάποια χρήματα ανά κιλοβατόρα κτλ. Πώς τα σχολιάζετε αυτά? Τα κρίνετε επαρκή? Εμείς αυτό που είπαμε, όπως και την προηγούμενη φορά, είναι μέτρα, και αν θέλετε για τα σημερινά, είναι μέτρα, συνηθισμένα μέτρα ασπιρίνες. Αυτό είπαμε και επιμένουμε σε αυτό. Απέναντι δηλαδή στην εκτόξευση, την τεράστια εκτόξευση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου, εντάξει, ο κύριος Κρέκας, η κυβέρνηση, παρουσιάζουν αυτά τα μέτρα σαν ανακούφιση. Ναι, αλλά άμα δεν έχει και δημοσιονομικό χώρο. Πενιχρή επιδότηση. Να σας πω κάτι, να το συνδυάσουμε με τους αγρότες. Μιλάμε για το πετρέλαιο. Οι αγρότες ζητούν αφορολόγητο το πετρέλαιο. Επειδή μου λέτε για τα δημοσιονομικά. Μάλιστα. Δείτε, στους εφοπλιστές γιατί δίνουν 370 εκατομμύρια ετησίως για αφορολόγητο πετρέλαιο, επιστροφή φόρου στο πετρέλαιο. Εφοπλιστές, κλινικάρχες και μεγαλοξενοδόχους, μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες. Γιατί 370 εκατομμύρια. Στους αγρότες μόνο 50 εκατομμύρια και αυτά, όπως είπε και ο κύριος Πρωθυπουργός και ο Υπουργός, ο πρώην τέλος πάντων Υπουργός, λοιπόν στα 7 σημεία δηλαδή μέτρα που ανακοίνωσε για τους αγρότες, 50 εκατομμύρια για το 1 τρίτο των αγροτών. Οι άλλοι αγρότες τι καίνουν τα άλλα 2 τρίτα? Δεν καίνουν πετρέλαιο, τα τρακτέρ τους, τα μηχανήματά τους. Αλλά την ίδια ώρα σας λέω που αρνούνται να δώσουν στους αγρότες να κάνουν έστω και αυτοί το ελάχιστο σε ό,τι αφορά το αφορολόγητο πετρέλαιο. Στους εφοπλιστές, κύριε Μπαρδούνια, 370 εκατομμύρια ασυζητηθεί ετησίως. Ο λαός δεν έχει να θερμανθεί. Έτσι δεν είναι? Και παγώνει μέσα στο χειμώνα. Με το τεράστιο κόστος το πετρέλαιο, ενώ για θέρμανση και πάει λέγοντας. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, να λοιπόν ποια είναι η αιτία και ποιες είναι οι πολιτικές οι οποίες ευνοούν τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, τους μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους, αλλά το λαό συνεχώς του αναποδογυρίζουν τη ζωή και του προσθέτουν νέα βάρη, μέτρα και φυσικά τον καλούν να σηκώσει την ανάπτυξη τη λεγόμενη των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων. Την ίδια ώρα που δεν έχουμε, που υπάρχουν αυτά τα ζητήματα με την ενέργεια, την ακρίβεια, δίνουν πακτολό χρημάτων, κύριε Μπαρδούνια, για να στηθούν οι γνωστές business των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είτε αυτά είναι ανεμογεννήτρες, είτε είναι φωτοβολταϊκά. Μάλιστα. Όλα αυτά ακουμπάνε πάνω σε ποιο? Στο ζήτημα το ότι όλα τα κόμματα, και η παρούσα κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις και τα άλλα αστικά κόμματα, δέχονται τι? Τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απελευθέρωση της ενέργειας. Αυτό πληρώνει ο λαός μας. Μάλιστα. Γιατί, για παράδειγμα, δεν ανοίγουν? Γιατί κλείσαν τα λιγνητικά εργοστάσια?
Γιατί κρίσουν τα λιγνητικά με ένα ορυκτό το οποίο είναι σε αυθονία στη χώρα μας, φθηνό και μπορεί να παράξει την ενέργεια. Παρά ο λαός μας παγώνει αυτή τη στιγμή. Γιατί το κάνουν αυτό? Μάλιστα. Και να υπάρχουν όλα τα μέσα, τα τεχνολογικά κτλ. Για να ενώ τα μέσα με την έννοια τα φίλτρα που λέγανε παλιά ότι ο λιγνίτης ρυπαίνει κτλ. Κτλ. Όντως έτσι είναι. Είναι ρυπογόνα η κάψη του. Όμως υπάρχουν τα μέσα αυτό να το, όχι μόνο να το, αν όχι να το εξαλείψεις, αλλά να το περιορίσεις στο μέγιστο. Κύριε Λαμπρούλη, να πω σε ένα άλλο θέμα για να προλάβω το χρόνο που τρέχει. Εσείς είστε και γιατρός κιόλας. Η κυρία Γκάγκα, η αναπληρώτρια υπουργός υγείας, χθες από το βήμα της Βουλής είπε ότι υπάρχει μια έρευνα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας σύμφωνα με την οποία τα νοσοκομεία που λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου είναι κατά 70% αποδοτικότερα από αυτά του δημοσίου τομέα. Αποδοτικότερα σε ποιο επίπεδο? Ως προς τη διαχείριση, την εξοικονόμηση πόρων και την παροχή ποιοτικότητων υπηρεσιών. Ναι. Η κυρία αναρωτήθηκε... θα ήθελε να μας πει τη μέθοδο των ΣΔΙΤ. Αυτό φωτογραφίζεται πίσω από τη δήλωση. Ναι, και είπε επίσης ότι θα μπορούν οι γιατροί να ασκούν και ιδιωτικά το επάγγελμά τους οι νοσοκομείοι. Ναι, οι εσύντες γιατροί. Λοιπόν, πρώτον, σε ό,τι αφορά το δεύτερο, είναι ένα ωραίο τυράκι, να το πω έτσι, προς τους γιατρούς του ΕΣΥ, προκειμένου να αποδεχθούν την πολιτική που ξεδιπλώνεται και από την παρούσα κυβέρνηση, και η οποία έχει εξαγγελθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό πριν, μήνες πριν, μέσα στην πανδημία, για τις προθέσεις της κυβέρνησης να επιταχύνει τις αναδιαρθρώσεις και στον τομέα της υγείας με ενίσχυση της εμπορευματικής λειτουργίας των δημόσιων δομών και ενίσχυση παράλληλη της επιχειρηματικής δράσης στο σύνολό του. Ακριβώς σε αυτή την κατεύθυνση πατάει και αυτό που είπε η κυρία Γκάγκα, της εμπορευματοποίησης δηλαδή των υπηρεσιών, και μέσα σε αυτούς φυσικά δίνει τη δυνατότητα ή θα δώσουν τη δυνατότητα και στους εσύντες γιατρούς που τους πετσόκοψαν τους μισθούς, τώρα τους δίνουν τη δυνατότητα τι, να, έχουν τους, να παίρνουν από πού, από τους ασθενείς. Ποιος πληρώνει τελικά, κύριε Μπαρδονή, και πάλι, ή ποιος θα πληρώσει? Ο ίδιος ο λαός. Και θα πληρώσει και πληρώνει για υποδομές τις οποίες μάτωσε για να φτιαχτούν. Ενώ τα νοσοκομεία, όλες οι δομές. Εδώ όμως έρχεται η κυβέρνηση και λέει ότι. Και φυσικά σε ό,τι αφορά το ότι επικαλέστηκε η κυρία Γκάγκα τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μπορεί να επικαλέσει και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως συμπεράσματα οικονομοτεχνικών μελετών, αλλά τα αποτελέσματα, κύριε Μπαρδούνια, σε ό,τι αφορά τη σύμφυση ή τη σύνδεση ή τη μετατροπή, αν θέλετε, γιατί και εκεί τα ίδια έχουν γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από την Αγγλία, Γερμανία και Ιταλία, θυμάστε τον Μπέργαμο τι είχε γίνει, στην Ιταλία, εδώ και μία δεκαετία, παράλληλα με τις αναδιαρθρώσεις και εδώ στη χώρα μας, ελαίων μνημονίων, εκεί περνούσαν μέτρα που πετσοκόψανε εκατοντάδες νοσοκομεία, δηλαδή τα αναστήλαν τη λειτουργία τους, τα καταργήσανε μάλλον, χιλιάδες νοσοκομειακές κλίνες και πετάξαν στο δρόμο, εντός ή εκτός εισαγωγικών, πάνω από 50.000 υγειονομικούς γιατρούς και νοσηλευτές. Συρρήκνωσαν δηλαδή τον ιδιωτικό, τον δημόσιο τομέα της υγείας τους για χάρη τι? Της εμπορευματοποίησης των υπηρεσιών και από εκεί και πέρα της ενίσχυσης των ιδιωτικών επιχειρήσεων στην υγεία και εκεί. Τα αποτελέσματα ποια ήταν? Ο λαός να πληρώσει και στην Ιταλία όπως και εδώ στη χώρα μας βαρύ τίμημα που πληρώνει συνεχώς. Και αυτά που βλέπουμε τώρα, τις εξαγγελίες της κυβέρνησης για επιστροφή στην κανονικότητα που λένε και τα λοιπά, ας το σκεφτούν καλά στην κυβέρνηση, γιατί δείτε τα αποτελέσματα και τα ποσοστά της αυξημένης εισαγωγής ασθενών τα νοσοκομεία αυτές τις μέρες. Που σημαίνει ότι και σε αυτή την κατεύθυνση η κυβέρνηση οφείλει να δώσει εξηγήσεις. Γιατί συμβαίνει αυτό? Τι συμβαίνει? Πάντως, γιατί ο αριθμός των κρουσμάτων έχει αυξηθεί κατακόρυφα πάλι. Και των νεκρών επίσης, που είναι σταθερός και φυσικά δημιουργεί και ένα νεκρό, σοβαρό πρόβλημα. Ναι. Και πείτε μου κάτι, δεν πρέπει κάποιος να έχει και να απολογηθεί πολιτικά, διότι μέσα από τις αρχές του Ιανουαρίου μέχρι τώρα έχουμε περίπου 3.000 νεκρούς. Μα φυσικά και πρέπει να απολογηθούν και να μας πούνε. Το ζήτημα είναι ότι η κυβέρνηση, κοιτάξτε, έχουμε πει εδώ και δύο χρόνια, τώρα μέσα στον τρίτο χρόνο της πανδημίας, η πολιτική της κυβέρνησης είναι εγκληματική σε ό,τι αφορά την πανδημία. Και το έχουμε πει ως κόμμα, αν θέλετε, μετά το πρώτο, να το πω έτσι,
κύμα της πανδημίας. Του γιατί τι λέτε εγκληματική, γιατί η κυβέρνηση λέει ότι εγώ έκανα ό,τι μπορούσα. Δεν πήρε δεν πήρε όλα εκείνα τα μέτρα που είχε το χρόνο να πάρει. Πρώτον, σε ό,τι αφορά το. Ποια είναι αυτά, για πείτε μας, ποια είναι αυτά τα μέτρα. Υγείας, αυτό που από την πρώτη στιγμή φωνάζαν οι υγειονομικοί από το Μάρτιο, το Φλεβάρι του 2020, εδώ δηλαδή και δηλαδή, δύο χρόνια. Δηλαδή τι, ενίσχυση των νοσοκομείων με προσωπικό. Μα πήρανε, λέει, 10.000 κόσμο έχουν προσλάβει. Υλικοτεχνική υποδομή. Μα με συγχωρείτε, αυτό το προσωπικό ήρθε να καλύψει ένα μέρος των τεράστιων ελλημάτων, αναγκών, που υπήρχαν στα νοσοκομεία προπανδημία. Γιατί, κυρία Λαμπρούλη, η κυβέρνηση επισήμως λέει ότι εγώ έκανα 10.000 προσλήψεις, άξια τη ΜΕΘ, ενισχύω οικονομικά τα νοσοκομεία, ναι, και τη δημόσια υγεία, άρα γιατί φωνάζετε. Fake news. Τα αποτελέσματα όμως ποια είναι. Και το ότι μετατρέπω τα νοσοκομεία, κοιτάξτε κύριε Μπαρδούνια, πρέπει να το δούμε συνολικά. Λοιπόν, δεν είναι τα νοσοκομεία μόνο δημόσιο σύστημα υγείας, είναι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, είναι τα κέντρα υγείας. Λοιπόν, σε τι κατάσταση βρίσκονταν και προ-κορονοϊού τα κέντρα υγείας? Διαλυμένη κατάσταση. Η ίδια κατάσταση υπάρχει και σήμερα. Πώς διαχειρίστηκε η κυβέρνηση τα ζητήματα στην πρωτοβάθμια? Μάλιστα. Έχω, αν μου επιτρέπετε, ένα μήνυμα. Δεν έκανε τίποτα. Τι έγινε με τα νοσοκομεία, με τα κινήσεις προσωπικού? Βεβαίως πήρε αυτό το προσωπικό, όπως λέτε εσείς, τις 10, τις 12, 13.000, οι οποίοι είναι συμβασιούχοι, με ημερομηνία λήξης δηλαδή η εργασία τους. Που όχι μόνο αυτό το προσωπικό, αλλά διπλάσιο προσωπικό χρειάζεται και πολύ περισσότερο, γιατί τα στοιχεία τα ξέρετε, τα βγάζουν και οι νοσοκομειακοί γιατροί και οι νοσηλευτέρια νηποειδήν κτλ. Πείτε μου, αν θέλετε, ακούστε με. Έχω ένα μήνυμα από ένα φίλο Κροατή, τον κύριο Απόστολο. Ρωτάει να μάθει ποια είναι η θέση του κόμματός σας στην πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε ενοποιήσεις περιφερειακών νοσοκομείων και σε κατάργηση αν αυτό χρειαστεί. Εμείς. Τώρα, αυτό είναι ένα γενικευμένο, όπως και να έχει, όμως εμείς είμαστε ενάντια σε αυτό. Γιατί αυτό δεν είναι ότι θα περάσει και θα κάνει αυτό το πράγμα η κυβέρνηση, αν το φέρει και αν το κάνει τελικά. Λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι τα νοσοκομεία αυτή τη στιγμή και στην περιφέρεια ειδικά, και εδώ στην Αθήνα, αλλά και στην περιφέρεια, πολλά από αυτά υπολειτουργούν στη λογική όχι μόνο ότι υποδέχονται περιστατικά COVID και έτσι έχουν αναστείλει μια σειρά από λειτουργίες non-COVID περιστατικών, αλλά λόγω των τεράστιων ελλείψεων σε προσωπικό, νοσηλευτικό και ιατρικό διαφόρων ειδικοτήτων. Από εκεί και πέρα όμως τα νοσοκομεία και χρειάζονται, δηλαδή με συγχωρείτε τώρα, αυτό που έλεγε ο Πρωθυπουργός, χρειάζονται δύο νοσοκομεία σε απόσταση 20 χιλιόμετρων. Αυτή είναι η λογική. 30-40 λέγεται. Πάνω σε αυτή τη στρατηγική κατεύθυνση για συρρήκνωση, όπως σας είπα και πριν, του δημόσιου τομέα, ενίσχυση φυσικά της εμπορευματικής του και επιχειρηματικής λειτουργίας, γιατί τα νοσοκομεία πλέον και με όλους αυτούς τους νόμους που έχουν περάσει όλα αυτά τα χρόνια, λειτουργούν με δυτικοοικονομικά κριτήρια ως επιχειρήσεις. Μάλιστα. Το μόνο που απέμεινε, κύριε Μπαρδούνια, είναι το προσωπικό, το μόνιμο προσωπικό, που είναι και αυτό ένα 45 με 50% αυτή τη στιγμή τα δημόσια νοσοκομεία, που είναι με μόνιμη και σταθερή σχέση εργασίας. Το υπόλοιπο προσωπικό, το 50 με 55%, είναι με ελαστικές σχέσεις εργασίας. Κύριε Λαμπρούλη, να σας ευχαριστήσω, γιατί δυστυχώς μου μείνανε 2-3 λεπτά μέχρι το δελτίο ειδήσεων, γιατί ο χρόνος βλέπετε είναι αμήλικτος και όταν η κουβέντα έχει ενδιαφέρον φεύγει χωρίς να το καταλάβουμε. Ναι, και πολλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας. Καλή συνέχεια.